Πάμε μου σε μια δυσάρεστη είδηση που έχει να μα μεταφέρει ο συνάδελφό μα ο Γιώργο Πρωτοψάλτη ε, για μια καταγγελία βιασμού. Γιώργο, στη λιβαδιά. Ακριβώ αφορά ένα περιστατικό το οποίο κατήγγειλε 32χρονη γυναίκα χθε, λίγο μετά τι 9 το βράδυ, και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στου αστυνομικού, έπεσε θύμα βιασμού με τέσσερι δράστε, του οποίου αναζητούν οι αρχέ. Αυτό το οποίο περιέγραψε είναι ότι χθε το πρωί η συγκεκριμένη γυναίκα 32χρονη κινήθηκε προ την παραλία του Αγίου Ισηδόρου στην Βιωτία. Εκεί φαίνεται να είχε κλείσει κάποιο ραντεβού με έναν άγνωστο, όπω είπε άντρα, με τον οποίο συνομιλούσε στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Δεν εμφανίστηκε ποτέ ο Ειδικό άντρα. Ανταυτού, στο σημείο όπου είχε δοθεί το ραντεβού, σε κάποιο διάστημα χρονικό, εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο με τέσσερα άτομα. Την άρπαξαν, όπω μετέφερε στου αστυνομικού, την έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο, την οδήγησαν σε μια ερημική τοποθεσία, περίπου 10 λεπτά μακριά, και τότε με την χρήση βία την βίασαν. Μάλιστα, φαίνεται να ανέφερε χαρακτηριστικά στου αστυνομικού ότι είχαν καλυμμένο με ένα μαντίλι το πρόσωπό τη. Μπόρεσε μια στιγμή που το μαντίλι αυτό κουνήθηκε. Και να δει το πρόσωπο του ενό δράστη, περιέγραψε έναν καστανόξανθο ψηλό δράστη, τον οποίο δεν έχουν μέχρι στιγμή ταυτοποιήσει οι αρχέ. Στη συνέχεια την εγκατέλειψαν σε ένα κοντινό σημείο. Να πούμε λοιπόν ότι έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα γίνει από την υπηρεσία τη Λαμία, ενώ συνεχίζονται και οι έρευνε. Το περιστατικό, όπω είπαμε, έχει καταγγελθεί στο τμήμα ασφαλεία Λιβαδιά χθε το βράδυ και είναι σε εξέλιξη προσπάθεια των αστυνομικών για να ταυτοποιήσουν του τέσσερι άντρε που έχει καταγγελθεί η Ένα τραγικό περιστατικό. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ για θα την ενημέρωση, Γιώργο θα... Πρωτοξάλτη. Θα εντοπιστούν και αυτό είναι το πρόβλημα τη σύγχρονη εποχή με τα social media και αυτά τα blind dates που γίνονται. Ότι με άλλον δίνει ραντεβού, άλλο έρχεται και είναι εξαιρετικά επίφοβο και χρειάζεται προσοχή Φέβαια, και κυρίω στου νέου. Όχι μάστηκα. μόνο στην νεολαία, γενικότερα σε όλα τα ηλικιακά group. Αλλά το να εμπιστεύεσαι τη ζωή σου σε κάποιον που δεν ξέρει και να, να, να δίνει ραντεβού με κάποιον που δεν ξέρει ακριβώ.